τροπολογία την οποία έχουμε καταθέσει από το ΙΠΕΚΑ με γενικό αριθμό 1048 και ειδικό 209, επειδή είναι ορισμένα θέματα τα οποία έπρεπε να τακτοποιηθούν μέχρι τέλος του έτους. Το πρώτο από αυτά είναι η παράταση σύναψης, αναστολής σύναψης συμβάσεων σύνδεσης και πόλης φωτοβολταϊκών σταθμών για ένα ακόμη έτος, αλλά και με τον όρο ότι αν και εφόσον εξελιχθούν καλύτερα τα πράγματα μέσα στο χρόνο, αυτό θα σταματήσει. Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως συνεχίζουν να εξαιρούνται τα φωτοβολταϊκά στεγόν, καθώς και θα καταθέσω και μία νομοτεχνική βελτίωση, οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που είναι στην κατηγορία του αυτοπαραγωγού και αποτελούν μέρος επιχειρηματικού σχεδίου που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί εξαιρούνται. Ούτως ή άλλως, θα ήθελα να πω ότι με τα φωτοβολταϊκά εκτός στεγών έχουμε ξεπεράσει το στόχο του 14, το οποίο ξεκινά αύριο, κατά 572 μεγαβάτ. Είμαστε δηλαδή ούτως ή άλλως πάνω από το στόχο τον οποίο είχαμε. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο υπάρχει στην τροπολογία αυτή είναι η παράταση της ενιαίας άδειας λειτουργίας της ΔΕΗ για δύο ακόμη χρόνια. Έλυγε 31/12/2013. Οι άδειες αυτές περιλαμβάνουν τα πάντα, λειτουργία, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά. Είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Δίνουμε δύο χρόνια στη ΔΕΗ και στις στεγαστρικές της ΔΕΗ. Στον πρώτο χρόνο, το 2014, θα πρέπει να συμπληρώσουν τους φακέλους η κάθε εταιρεία για την κάθε μονάδα που έχουν και τις όποιες άλλες δραστηριότητες. Και το 2015 θα είναι η χρονιά που θα αξιολογηθούν οι φάκελοι ώστε να πάρουν την οριστική άδεια. Η τρίτη περίπτωση, διευκολύνουμε τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού να μπορούν να πάρουν άδεια εμπορίας απλά με την υποβολή εγγυητικής επιστολής ισόπωσης με το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο. Αυτό διευκολύνει προφανώς και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι τον ανταγωνισμό και τις μικρές εταιρείες πετρελοειδών. Το τέταρτο στοιχείο στην τροπολογία αυτή είναι η παράταση όλων των αδειών με τους ίδιους όρους, καθώς και η σύμβαση που αφορά τη ΛΑΡΚΟ. Αυτή η παράταση θα ισχύσει μέχρι την ημέρα εγκατάστασης και λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ από τον οποιονδήποτε επενδυτή κατόπιν του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού ο οποίος πρόκειται να διενεργηθεί. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή έλυγε η άδεια, όπως γνωρίζετε, 31/12 η βασική άδεια και οι υπόλοιπες στα μέσα Φεβρουαρίου, καλύπτονται όλες οι άδειες της ΛΑΡΚΟ και για όσο χρόνο θα διαρκέσει ο διαγωνισμός, αλλά το κυριότερο στοιχείο νομίζω πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι μέχρι την ημέρα που θα εγκατασταθεί ο επενδυτής και θα λειτουργεί κανονικά η ΛΑΡΚΟ. Το πέμπτο στοιχείο στην τροπολογία αυτή είναι παράταση ρύθμισης στην αγορά φυσικού αερίου στη σχέση μεταξύ ΔΕΠΑ και επιλεγόντων πελατών. Οι επιλέγοντες πελάτες, θυμίζω, είναι οι βιομηχανίες, γιατί μιλούμε για πάνω από για συμβόλαια με κατανάλωση πάνω από 100.000 μεγαβατόρες το χρόνο, η αναλογία του φυσικού αερίου που χρησιμοποιούν. Και αυτή η παράταση ουσιαστικά λέει πολύ απλά ότι εάν η ΔΕΠΑ δεν έχει δυσμενέστερους όρους από αυτούς που προβλέπονται στις συμβάσεις, δεν μπορεί να τους περάσει στους πελάτες της. Και ειδικά αυτό έχει να κάνει με το γνωστό όρο take or pay, με τους μεγάλους προμηθευτές, Gazprom, Sonatrach και την Botas, γιατί εάν δεν συμπληρώσει την ετήσια κατανάλωση που χρειάζεται,
Εκεί υπάρχει κάποιο πέναλτι. Εφόσον δεν το έχει η ΔΕΠΑ, δεν μπορεί να το επιβάλλει και στους πελάτες της. Η έκτη ρύθμιση είναι απλή διαδικαστική. Θυμάστε ότι είχαμε αποφασίσει και στην Επιτροπή όλοι ομόφωνα τότε για την, να δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού από τη ΔΕΗ προς το ΔΔΕ. Και κατόπιν συμφωνίας όλων μας είχαμε πει 31 δωδεκάτου. Δυστυχώς η διαδικασία δεν έδειξε ότι ο χρόνος δεν ήταν επαρκής και κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων και των δύο εταιριών η παράταση, ο χρόνος αυτής της λειτουργίας ώστε να μπορούν να μεταφερθούν από τη μία εταιρεία στην άλλη γίνεται 31 Τρίτου του 2014. Και το τελευταίο το οποίο περιλαμβάνει αυτή η τροπολογία είναι η εξίσωση στην χρέωση των οίκων μεταξύ μέσης τάσης και υψηλής. Αφορά τις ενεργοβόρες βιομηχανίες οι οποίες είναι αρκετές, δεν είναι τεράστιος ο αριθμός αλλά είναι τουλάχιστον 15, οι οποίες έχουν ακριβώς το ίδιο προφίλ όπως διαπιστώθηκε στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και στον τρόπο κατανάλωσης αυτού. Με αυτόν τον τρόπο και μέσα στα πλαίσια το να ενισχύσουμε τις εταιρείες οι οποίες κάνουν τεράστια προσπάθεια για εξαγωγή των προϊόντων τους με μεγάλο εξαγωγικό χαρακτήρα γιατί κυρίως αυτές είναι εξαγωγικές ώστε να διατηρήσουν τα επίπεδα δυνατοτήτων τα οποία έχουν. Αυτό σε συνδυασμό το ότι ταυτόχρονα αυτή η κατηγορία έχει νέα συμβόλαια από τη ΔΕΗ με μία μείωση κόστους της τάξης του 15% και με κάποιες άλλες ρυθμίσεις τις οποίες θα συζητήσουμε στο νομοσχέδιο που θα έρθει από μας τον Ιανουάριο, να βοηθήσουμε τη βιομηχανία ώστε να σταθεί ανταγωνιστικά με κατάλληλες τιμές στη διεθνή αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.